Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές μας και καλό μήνα. Και καλό μήνα και σε εσάς, κύριε Καραθανασόπουλε. Τώρα, πολλή συζήτηση από χτες για την απόφαση του κυρίου Τσίπρα να απέχει από τις ψηφοφορίες και θέλω το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, είναι ένα ακόμη επεισόδιο σε ένα κλίμα ακραίας πόλωσης που θέλουν να διαμορφώσουν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό ουσιαστικά συμφέρει και τους δύο. Του συμφέρει ακριβώς γιατί με αυτή την ακραία πόλωση επιδιώκουν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια ανάμεσα στις δύο μιλόπετρες του συστήματος, ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση, για να ξαναγίνει ένα νέο διπολικό σύστημα, το οποίο είναι αδιέξοδο όμως για τον λαό, για τις ανάγκες του και αποτελεί και παράγοντα επιδείνωσης της θέσης του. Και το δεύτερο στοιχείο είναι να συγκαλύψουν επί της ουσίας τη σύγκλησή τους. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ συγκλίνουν στη στρατηγικού χαρακτήρα επιλογές, συγκλίνουν δηλαδή, συμφωνούν στα μεγάλα θέματα που καθορίζουν και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και τις ιδιαίτερες συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Αυτό λοιπόν θέλουν να το συσκοτήσουν για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν ένα μύθο ότι είναι... ότι έχουν μια διαφορετική ριζικά προσέγγιση των ζητημάτων. Πάντως είδα χτες την ανακοίνωσή σας, κύριε Καραθανασόπουλε, ενώ την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος και λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ φόρεσαν προεκλογικά τη μάσκα των μονομάχων. Δεν είναι λογικό όμως κάθε κόμμα να έχει τη δική του στρατηγική ενόψη της κάλπης, όπως την έχετε κι εσείς άλλωστε. Ναι, βεβαίως είναι λογικό. Αλλά άλλο θέμα είναι αυτό και άλλο ζήτημα είναι ότι μέσα από ακραία πόλωση να συγκαλύψουν τη συμφωνία τους. Κοιτάξτε, δεν έχουν διαφορετικές στρατηγικές. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν κοινή στρατηγική. Είναι η στρατηγική η οποία καθορίζεται από τις ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου στη χώρα μας, από τους σχεδιασμούς της άρχουσας τάξης, από τις ανάγκες που απορρούν από τη συμμετοχή της και την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Σε αυτά τα βασικά ζητήματα που καθορίζουν την πλεύση, που καθορίζουν την πορεία, δεν διαφέρουν. Διαφέρουν σε πολύ επιμέρους ζητήματα, τα οποία όμως δεν αφορούν και πάλι τις ανάγκες του λαού και τα προβλήματα τα οποία γιγαντώνται εξαιτίας αυτών ακριβώς των πολιτικών. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ εκτιμώ ότι διαφέρουν και διαφέρουν σε σοβαρά ζητήματα και πείτε μου εσείς τη δική σας άποψη. Ναι, για παράδειγμα, η αποστολή όπλων στην Ουκρανία είναι ένα θέμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει άλλη άποψη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλη άποψη. Ο φράχτης στον Εύρο είναι ένα θέμα που επίσης οι απόψεις τους είναι διαφορετικές. Το μεταναστευτικό επίσης. Και αυτά είναι θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Προσέξτε, για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχουν διαφορετική άποψη. Είναι προσχηματική θέση. Για την αποστολή όπλων, γι' αυτό σας το είπα. Για την αποστολή σας λέω. Και εγώ όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισαν από εκείνου Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ να αποσταλούν οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα κοινό ψήφισμα. Δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσουμε άλλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα να λέμε στην Ελλάδα να πατάμε σε δύο βάρκες. Δεύτερον, οι βάσεις οι οποίες δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, οι νέες βάσεις που δημιουργήθηκαν την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το σχεδιασμό της αποστολής εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ουκρανία, ακόμη και στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα λοιπόν, πίσω από το δάχτυλό του δεν μπορεί να κρυφτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τα θέματα του πολέμου, του υπεραλιστικού πολέμου με την Ουκρανία. Και στη συμβολή την τεράστια που έχει και ως κυβέρνηση, αλλά και ως αντιπολίτευση σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Καραθανασόπουλε, αυτή τη φορά πάντως η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από ένα υπαρκτό θέμα, ένα μεγάλο θέμα, αυτό των υποκλοπών. Άρα είχε έρισμα. Τώρα βεβαίως το πώς το εξελίσσει κρίνεται και θα κριθεί στις κάλπες. Αλλά υπήρχε ένα θέμα να πατήσει πάνω για να ξεκινήσει μια αντίδραση. Βεβαίως, οι υποκλοπές είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όμως εμείς ως ΚΚΠ θεωρούμε ότι είναι υποκριτικό σήμερα το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα και επιλεκτικό. Γιατί δεν μπορείς για παράδειγμα να διαμαρτύρεσαι μόνο για κάποιες παρακολουθήσεις και κάποιες άλλες να προσπαθείς να τις στάψεις. Και μιλάω πολύ συγκεκριμένα για τις παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές που γινόταν, που συνεχίζονταν, είχαν διάρκεια στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΠ. Και για το οποίο ποτέ δεν μάθατε κι εσείς τελικά τι έγινε. Και για το οποίο προσπάθησαν να συγκαλύψουν την υπόθεση, να την αρχιοθετήσουν,
παρά το γεγονός ότι εμείς επιμέναμε και πάλι σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση. Ένα ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα, το να θεωρεί το θέμα, το μεγάλο δίλημα δημοκρατία ή εκτροπή. Επί τ' ουσίας, για ποιο πράγμα συζητάμε, όταν αυτά τα ζητήματα των παρακολουθήσεων αποτελούν καθημερινότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ισπανία η κυβέρνηση των σοσιαλιστών δεν παρακολουθούσε 18 πολιτικά στελέχη της Καταλωνίας με το σύστημα Predator. Τις παρακολουθούσε. Άρα λοιπόν είναι υποκριτικό όλο αυτό. Γιατί? Και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί από κοινού Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαμορφώσει αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο από το οποίο κανείς δεν εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Όλοι είναι ύποπτοι. Όπως επίσης είχαν αφήσει ανεξέλεκτη τη δράση κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών, ξένων μυστικών υπηρεσιών να παρακολουθούν, και ταυτόχρονα είναι και για έναν ακόμη λόγο υποκριτικό, όταν με την περίπτωση του σκανδάλου Καϊγή, θα σας θυμίσω, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση νομιμοποίησαν τη δράση των λόμπι, αυτών δηλαδή που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήρων, και διαπλέκονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τονίζοντας ότι αυτή η δράση είναι αναζωογονητική για τη δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τη δημοκρατία, το λόμπι υπερασπίζονται. Τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, πού πιστεύετε ότι θα κρυθούν αυτές οι εκλογές? Γιατί πια είμαστε πολύ κοντά, 9 εβδομάδες. Εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα. Άρα, είμαστε στην τελική ευθεία. Πού εκτιμάτε εσείς ότι θα κρυθούν αυτές οι εκλογές και ποιος θα είναι ο δικός σας ρόλος, ενώ πώς θα καταφέρετε να διεμβολήσετε αυτό το διπολισμό που και πάλι τον βλέπουμε μπροστά μας? Προσπαθεί και το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχει ένας διπολισμός. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι τα ζητήματα των εκλογών θα κρυθούν στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια, που και εσείς τα διέρευνα της εκπομπής αναφερθήκατε αναλυτικά σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Που είναι το ζήτημα της ακρίβειας, είναι το ζήτημα της φοροεπιδρομής, είναι το ζήτημα των χαμηλών μισθών και συντάξεων, είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με την παιδεία, με την υγεία, τα σημαντικά δηλαδή προβλήματα, είναι τα τεράστια διέξοδα που έχει μπροστά τη νέα γενιά για να μπορέσει να ορθοποδήσει, και συνολικότερα μια πορεία ραγδαίας επιδείνωσης της θέσης των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων σε συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας στη χώρα μας. Άρα δηλαδή εδώ πέρα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αξιοποιηθεί μια πολύ σημαντική εμπειρία που έχει σήμερα συσσωρευμένη ο λαός μας. Ποια είναι αυτή? Ότι την περίοδο της κρίσης του φόρτωσαν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες του, και στην περίοδο της ανάπτυξης του χρεώνουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομήρων, τα οποία προχθές δημοσίευσαν τα τεράστια, τα πολύ μεγάλα μερίσματα, 73 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας, που θα διαθέσουν στους μερισματούχους. Αυτή λοιπόν η συσσόρευση του πλούτου από τη μια μεριά σε όλο και λιγότερα χέρια και οι φτώχες όλο και περισσότερα λαϊκά στρώματα, η επιδείνωση της θέσης τους δείχνει δηλαδή τα αδιέξοδα ενός συστήματος το οποίο αναπαράγει την εξαθλίωση για το λαό από τη μια μεριά, το χτύπημα των δικαιωμάτων του ατομικών και συλλογικών, την επιδείνωση της θέσης του. Και από την άλλη μεριά ο πλούτος να συγκεντρώνει όλο και λιγότερα χέρια. Και το λέμε αυτό γιατί όλες οι μορφές διαχείρισης που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια και στις χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσαν φάρμακο για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων και δηλητήριο για το λαό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς λέμε καθαρά ότι σε αυτά τους εκβιασμούς οι οποίοι θα κλιμακωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, στη λογική του μαστίγιου και καρότου που προσπαθούν να παίξουν και τα δύο κόμματα, και στην προσπάθεια απειλών, πρέπει ο λαός να απαντήσει με αποφασιστικότητα. Και ποια θα είναι αυτή η απάντηση? Να καταστρέψει τα σενάρια τα αντεργατικά τα οποία επεξεργάζονται και να διαμορφώσει ένα αντίπαλο ισχυρό δέος απέναντι στην οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές. Και αυτό το αντίπαλο δέος είναι το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα με ένα πολύ ισχυρό ΚΚΕ, ξεπερνώντας μια μερίδα κόσμου επιφυλάξη που μπορεί να έχει με τη συνολικότερη πολιτική του ΚΚΕ. Σήμερα αξίζει τον κόπο να εμπιστευτεί ο λαός στο ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Καλό σας μεσημέρι. Επίσης, καλά.